κόντρα μεταξύ του βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων και βουλευτικού επόπτη του νομού μας, κ. Τέρενς Κουίκ, και του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Ιθάκης, κ. Αλέξανδρου Ταφλαμπά, επέφερε η συγκέντρωση της πανιθακησιακής διαμαρτυρίας για την ερήμωση της Ιθάκης και τα προβλήματα του νησιού, που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημοτικό Κινηματογράφο στο Βαθύ. Ο κ. Ταφλαμπάς είπε κατά τη συγκέντρωση στον κ. Κουίκ ότι τον θεωρεί ένα απόσπαστο μέρος του συστήματος, για να απαντήσει ο κ. Κουίκ με ανακοίνωσή του μετά τη συγκέντρωση ότι κάποια τοπικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να δρουν με τη μούχλα του παρελθόντος. Αργότερα ο κ. Ταφλαμπάς επανήλθε με δική του ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι θυμάται τον κ. Κουίκ να προσεύχεται για νίκη του Μητσοτάκη, ότι είχε μια συνεπή συστηματική στάση και ότι δεν μπόρεσε να νιώσει ότι το πέρασμά του από την Ιθάκη δεν περιείχε μια βαθιά άβρα μαυρογελουρισμού. Για τα χρέη των Δήμων της Αττικής και Ανατολικής Αθήνας, στην ΕΙΔΑΠ μίλησε χθες ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Τέλειος Σταυρίδης, τονίζοντας παράλληλα ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να κάνει απολύσεις. Μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα, δήλωσε: «Η ΕΙΔΑΠ είναι μια σπουδαία εταιρεία. Δεν θα κάνει απολύσεις με περίπου 2.500 ανθρώπους. Είναι ένα νοικοκυρεμένο μαγαζί με τεράστια περιθώρια βελτίωσης». Παράλληλα, σχετικά με τα χρέη των Δήμων, αναφέρει: «Οι Δήμοι της Δυτικής και Ανατολικής Αθήνας παίρνουν νερό από την ΕΙΔΑΠ, το δίνουν στους δημότες τους, εισπράττουν κανονικά τα τέλη, δεν πληρώνουν όμως την ΕΙΔΑΠ και έχουν φτάσει να χρωστάνε 222 εκατομμύρια ευρώ. Κατά 2 εκατομμύρια ευρώ το μήνα αυξάνεται αυτό το χρέος. Εγώ, διοικώντας την ΕΙΔΑΠ, δεν κάνω δημόσιες σχέσεις και δεν θα ρωτήσω τη γνώμη κανενός έξω από το μαγαζί», τόνισε ο κ. Σταυρίδης. Το Σχολικό Συμβούλιο του Γυμνασίου Κελκίου Σάμι, σε πρόσφατη συνεδρίαση με θέμα το οξυμένο κτηριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σχολικό συγκρότημα, αποφάσισε ομόφωνα να γίνουν άμεσα οι εργασίες επισκευής και συντήρησης του κτηρίου και να γίνει άμεσα η μελέτη για την καταλληλότητα και τη σεισμική αντοχή του κτηρίου από ειδικευμένο μελετητικό γραφείο ή φορέα. Το Ερασιτεχνικό Θέατρο Κεφαλονιάς έκλεισε φέτος εσίως 30 χρόνια παρουσία στα θεατρικά δρόμενα του νησιού μας. Για τον προγραμματισμό των επετειακών εκδηλώσεων, προχθές πολλά μέλη του Ερασιτεχνικού Θεάτρου συναντήθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΔΕΗ. Η συνάντηση αφορούσε παλιά ανενεργά και ενενεργεία μέλη του Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η συνάντηση ήταν μια ωραία πρωτοβουλία των ερασιτεχνών ηθοποιών του Ερασιτεχνικού Θεάτρου Κεφαλονιάς.